Γεια σου, γεια σου Νίκο. Ευχαριστώ πολύ. Να τα εκατοστήσεις. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και μπαίνουμε σε διαδικασία προετοιμασίας, σιγά σιγά μαζεύονται. Κοίτα, σιγά σιγά με δραματίστροφα, γιατί την επόμενη Δευτέρα θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση, θα αρχίσουν οι εργομετρικές εξετάσεις, ο ιατρικός έλεγχος. Ο σύστημα τις πρώτες μέρες και κάποιες πρώτες προπονήσεις στη Θεσσαλονίκη πριν η ομάδα αναχωρήσει για την Πτολεμαϊδέα που θα κάνει ένα πρώτο στάδιο με πολλά τρεξίματα, κατά κύριο λόγο. Και αυτό που περιμένουν όλοι είναι ότι αυτή η εβδομάδα θα σηματοδοτήσει και κάποιες εξελίξεις. Διότι η αλήθεια είναι ότι μετά την ανανέωση του Κουέστα εδώ και δύο εβδομάδες έχει μπει μια ανωτελεία σε ό,τι έχει να κάνει τον προγραμματισμό. Ισχύει. Για την επόμενη σεζόν. Δεν υπάρχει κυριολεκτικά η παραμικρή εξέλιξη, τουλάχιστον κάτι που να βγαίνει προς τα έξω. Γιατί φαντάζομαι ότι κινήσεις θα γίνονται. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Άρης δεν κινείται προς διάφορες κατευθύνσεις, γιατί είναι και πολλές οι κινήσεις που πρέπει να κάνει για να ενισχύσει το ρόστερ του και πολλά τα μέτωπα που πρέπει να κλείσει με τους ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζει, και είναι ανοιχτές και κάποιες παραχωρήσεις ποδοσφαιριστών εφόσον υπάρξουν κάποιες καλές προτάσεις. Γενικότερα είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα και πλέον θα αρχίσει να μετράει αντίστροφα και ο χρόνος. Mm-hmm. Το μόνο ενθαρρυντικό, το έχω πει και άλλη φορά, είναι ότι ο Άρης δεν έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια όπως έχουν οι ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, και επήγονται να κλείσουν και πιο γρήγορα κάποιες υποθέσεις για να είναι έτοιμοι στα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια. Αυτό προσφέρει ένα μαξιλαράκι άνεσης και όχι πολύ μεγάλης πίεσης, αλλά όπως και να έχει, βλέποντας ότι δεν έχει γίνει κάτι το τελευταίο διάστημα, μια σχετική ανησυχία προφανώς υπάρχει για το γεγονός ότι ο Άρης δεν έχει κινηθεί καθόλου μεταγραφικά στο τελευταίο διάστημα. Mm-hmm. Και είναι και πολλές οι κινήσεις που λογικά θα γίνουν και πάλι. Σε πολλές θέσεις ο Άρης πρέπει να ενισχυθεί. Θα πρέπει να καθαρίσει λίγο τα μέτωπα αυτά, βασικά για μένα, με τους παίκτες που είναι να αποχωρήσουν, διότι πρώτα διώχνεις και μετά φέρνεις, εφόσον έχεις αποφασίσει ότι δεν θα συνεχίσεις με κάποιους, εντάξει. Mm-hmm. Και επίσης να ξεκαθαρίσεις σιγά σιγά και τι θα γίνει, γιατί πολλά ακούμε για τον Οτιμπάτζο, πολλά ακούμε εδώ και καιρό για τον Μωρόν, πολλά ακούμε τώρα τελευταία, ακούμε και για τον Σουλεϊμάνοφ. Στην Κύπρο ακούστηκε ότι η Ομόνια εκδήλωσε ένα ενδιαφέρον. Γενικά ακούμε διάφορα πράγματα για ποδοσφαιριστές του Άρη που μπορεί να παρακολουθούν, αλλά δεν έχουμε κάτι το χειροπιαστό. Και επίσης, ξέχασα να το αναφέρω, και πολύ σημαντικό το ζήτημα, μέχρι το τέλος του μήνα, αρχές του επόμενου, να ξεκαθαρίσει το θέμα του Φαμπιάνο, που είναι το δεύτερο μεγάλο κομμάτι που αφορά τις ανανεώσεις με τα συμβόλαια που λήγουν. Mm-hmm. Ο Φαμπιάνο δείχνει να θέλει να περιμένει λίγο, να πάρει το χρόνο του, να δει τι άλλο έχει. Περιμένει ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει κάποιες προτάσεις. Έχει δώσει 4 εξουδιωτήσεις σε Ντουμπάι, Κατάρ, Σαουδική Αραβία. Εκεί δηλαδή που προσφέρουν καλύτερα συμβόλαια και μπορεί να βρει αυτά που θέλει. Προς το παρόν όμως δεν έχει κάτι στα χέρια του. Και όσο δεν έχει κάτι στα χέρια του, ο Άρης παραμονεύει στη γωνία. Του έχει ξεκαθαρίσει σε ποια νούμερα μπορεί να φτάσει, του έχει πει ότι τον θέλει και περιμένει να δει αν θα βρει κάποια άλλη πρόταση, αν τελικά το ξανακαθίσει στο τραπέζι με τον Άρη. Αλέξη, και το θέμα του Μωρόν δεν είναι σχετικά στάσιμο? Εντάξει, θα μου πεις τώρα, τόσο γρήγορα για να τρέξει μια παραχώρηση δεν είναι εύκολο, και ειδικά όταν μιλάμε για νούμερα τα οποία επιδιώκει να βρει ο Άρης, δηλαδή όταν μιλάμε για από 5 εκατομμύρια και πάνω. Ναι. Πρέπει να αποκλείσουμε την Ευρώπη. Mm-hmm. Πολύ δύσκολα δηλαδή στην πατρίδα του, αν υποθέσουμε ότι μιλάμε για την Ισπανία, για επιστροφή στην πατρίδα, δεν υπάρχει ομάδα που θα δώσει αυτά τα χρήματα. Mm-hmm. Άσε που δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει και σε ομάδα από το 8 και πάνω ο Μωρόν. Και οι ομάδες από το 8 και κάτω της Ισπανίας, τέτοια νούμερα δεν υπάρχει περίπτωση να τα δώσουν. Είναι απόλυτα βέβαιο. Άρα και εκεί θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε εάν ο Μωρόν έχει πέρασει στα πρωταθλήματα αυτά που ανέφερα και για το Φαμπιάνο, διότι ο Άρης στην παρούσα φάση δεν συζητάει για πιο χαμηλές προτάσεις. Ναι. Άρα στην πάει χρονικά φάση. Προετοιμασία, έτσι. Και η λογική αυτό δεν είναι. Δε. Mm-hmm. Δηλαδή και όλοι οι υπόλοιποι που σου ανέφερα, δηλαδή όλοι αυτοί για τους οποίους ναι, μεν λέγονται πολλά, ακούγονται πολλά, αλλά δεν υπάρχει κάτι. Ναι. Προφανώς θα θέλουμε την επόμενη εβδομάδα να είναι εδώ στην έναρξη της προετοιμασίας και θα δούμε τι μέλη γενέστε το επόμενο διάστημα. Ναι. Το θέμα είναι μέχρι τότε και σιγά σιγά θα πω εγώ, μέχρι να αναχωρήσει αρχικά η ομάδα για την Πτολεμαϊδα στις 7-8 του μήνα, να έχουν γίνει 2-3 κινήσεις. Αυτό περιμένει και ο προπονητής. Υπάρχουν 1-2 πιο προχωρημένες υποθέσεις από ό,τι μαθαίνω.
Της κυνηγάει καιρό ο Άρης και πιστεύει ότι θα τις έχει τελειώσει το επόμενο διάστημα για να προχωρήσει και στις πρώτες ανακοινώσεις. Ναι, ναι. Αναμένουμε. Νομίζω ότι χρειάζεται οπωσδήποτε στην προετοιμασία να έχει κάποιος τουλάχιστον, έτσι. Ναι, εντάξει, μπορεί να μην έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά ακόμη άντε να μην πω για την Πτολεμαϊδα, αλλά όταν θα φύγει 21 Ιουλίου για να μοντάρει την ομάδα στην Ολλανδία ο Μάτζιος, δεν μπορεί να μην έχει τώρα κάποιους ποδοσφαιριστές. Και μάλιστα από τη στιγμή που ψάχνει στο δικό του το μυαλό και στο δικό του το σχεδιασμό με αυτά που έχει συζητήσει με τους ανθρώπους του Άρη και βασικά γρανάζια, δηλαδή όταν ψάχνει αν δεν μείνει ο Φαμπιάνο ένα βασικό δεξιοπόδαρο κεντρικό αμυντικό, ένα βασικό αμυντικό χαφ, ένα βασικό οκτάρι, δύο βασικούς winger, ένα βασικό φόραμα φύγει ο Μωρών, είναι παίκτες οι οποίοι λογίζονται για παίκτες ενδεκάδας. Άρα καλό θα είναι αυτοί που κάποια στιγμή μέσα στο επόμενο μήνα ο Άρης να τους έχει φέρει στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Με διαρκείας δεν έχουμε κάτι ακόμα. Δεν έχω ακούσει τίποτα, ναι, για το πότε ακριβώς θα κυκλοφορήσουν. Ένας που ήταν αίθετρο δεν είναι και το κλίμα ιδιαίτερα αισιόδοξο. Προφανώς θέλουν να τρέξουν κάποιες μεταγραφικές προθέσεις. Να τρέξουν κάποια πράγματα. Ναι. Ο κόσμος είναι ακόμη λίγο μουδιασμένος. Δεν σου κρύβω, Νίκο, ότι υπάρχει μια ανησυχία για το ότι ο Άρης δεν κινείται. Αλλά αν πεις εντάξει ποιες ομάδες κινούνται τώρα και τόσο πολύ. Είναι και περίοδος που κάνεις μεταγραφές μόνο εάν έχεις δουλέψει κάποια περίπτωση καιρό. Και αν ανοίξεις το πορτοφόλι και προσφέρεις χρήματα τα οποία δεν ξέρω αν ο Άρης μπορεί τη δεδομένη χρονική στιγμή με τα κασέ σε αυτά τα ύψη να μπορεί να τα δώσει. Ο Άρης προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τις γνωριμίες και τις επαφές που έχει κυρίως με την Ισπανική αγορά.